Θα πάμε να συναντήσουμε έναν κριτικό, έναν κρουσανιώτη. Από τον Κρουσόνα είναι ο κύριος που βλέπουμε στην εικόνα μας. Είναι ο πατήρ Αλέξανδρος Πιτσικάκης και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκε χρόνο διαθέσιμο προκειμένου να συνομιλήσουμε σήμερα. Πατήρ Αλέξανδρε, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά και από την Ουτρέχτη. Λοιπόν, είδαμε εντυπωσιακά πλάνα, συγκινητικά πλάνα, το να βλέπεις, ναι μεν, έναν συντοπίτη σου ιερέα μέσα στα κανάλια, στα παγωμένα κανάλια, να πετάει το σταυρό, να γίνεται η όποια δοξολογία και όποια τελετή στην Ολλανδία και πολλοίς κόσμος Ορθόδοξοι, Έλληνες και Ολλανδοί και κάθε εθνικότητας να βρίσκονται γύρω από αυτόν και με ευλάβεια να τελούν τη συγκεκριμένη τελετή του καθαγιασμού των υδάτων, νομίζω είναι το λιγότερο συγκινητικό και παρακολουθούσαμε τα πλάνα σήμερα και πραγματικά θέλαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και θέλω να μας περιγράψετε τις εικόνες αυτές. Όντως και για μένα είναι συγκινητική όλη αυτή η διαδικασία, ο καθαγιασμός των υδάτων. Πέρυσι ξεκίνησε αυτό πρώτη χρονιά. Πετάξαμε το σταυρό εδώ στο ποτάμι κοντά στην εκκλησία μας. Και φέτος το συνεχίσαμε, πήραμε τη σχετική άδεια από το Δήμο, μας απήντησαν με γράμμα και εκείνη, βέβαια τη σχετική άδεια από τη Μητρόπολη και μετά προχωρήσαμε όλοι μαζί στο εκκλησίασμα, λίγο πριν το Διευκόν, κάναμε την τελετή του καθαγιασμού των υδάτων, κάναμε εκεί τον... διαβάσαμε το Ευαγγέλιο. Πατέρα Αλέξανδρε, πώς μπορεί να νιώθει ένας κριτικός, ένας ιερέας έξω από τα ελληνικά σύνορα, συνοδευόμενος βεβαίως με άλλους Ορθόδοξους, δεν το συζητώ, αλλά σε ένα διαφορετικό τόπο από ό,τι έχουν συνηθίσει εμάς τα μάτια μας και η καρδιά μας, εδώ πίσω στην Ελλάδα και στην Κρήτη, να ζει τελικά αυτές τις σκηνές, αυτές τις στιγμές. Σίγουρα είναι συγκινητικό το να το ζει κανείς αυτό, αλλά πέρα από την Ελλάδα και πέρα από την Κρήτη, και η Ορθοδοξία είναι παντού. Έτσι. Και παντού τελούνται όσο το δυνατόν γίνεται οι ακολουθίες, όπως και εμάς εδώ είμαστε μια κανονική Ορθόδοξη ενορία με τις ακολουθίες μας κάθε Κυριακή, στις μεγάλες γιορτές, τους Αγίους. Συνεχίζουμε κανονικά και δίνουμε αυτό που παραλάβαμε. Αυτό που παραλάβαμε από τους γονείς μας, προσπαθούμε να το δώσουμε στη νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους και έρχονται για εκείνη και μετέχουμε μαζί όλοι. Και έτσι σιγά σιγά ομορφαίνει ο κόσμος και η Ορθοδοξία γνωρίζεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ολλανδία, όχι μόνο στους Έλληνες που ήρθαν εδώ μετανάστες, αλλά και σε όλους, όπως είπατε προηγουμένως, και Ολλανδούς, αλλά και σε άλλες εθνικότητες. Πάμε, βάλτε μια ανωτελεία. Θέλω να πάμε να δούμε, να πάρουμε μια μικρή γεύση για το τι επικράτησε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα. Πάμε και επιστρέφουμε. Πανείς Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξαση. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του Γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστερά. Εμείς εδώ, ο πατήρ Αλέξανδρε, είχαμε θαραλέους. Δεν ξέρω εκεί, δεν υπήρξαν από ό,τι φαίνεται, δεν βούτυξε κανένας να πιάσει όχι το σταυρό. Εκτός από το κρύο που είναι τσουχτερό, τα ποτάμια είναι πολύ παγωμένα, είναι και επικίνδυνο, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να βρεθεί κάτω από το νερό. Μάλιστα, δεν υπήρξε το ενδιαφέρον από κάποιον και υπήρξε, και βεβαίως είπατε ότι είναι επικίνδυνο. Υπήρξαν είναι επικίνδυνο, υπήρξε ενδιαφέρον από κάποιους θαραλέους, ναι, αλλά είναι επικίνδυνο γιατί έχουν ανασυρθεί πολλές φορές από τα ποτάμια ποδήλατα, μηχανάκια, ακόμη και ψυγεία ή κάτι άλλο. Οπότε κατά την πτώση κανείς μπορεί να χτυπήσει και αντί να χαιρόμαστε μετά να θρυνούμε. Πατέρα Αλέξανδρε, για πείτε μου κάτι. Πώς βρεθήκατε εσείς στην Ουτρέχτη? Η αλήθεια είναι αυτό. Θα ρωτήσει κάποιος από τον Κρουσόνα, από το Ηράκλειο, πώς ξαφνικά κάνατε αυτή την μετάβαση στην Ολλανδία? Έτσι ήθελε η Παναγία να υπηρετήσω εδώ τον Ελληνισμό, εδώ την Ορθοδοξία, την Ουτρέχτη. Είναι μια όμορφη πόλη. Και έτσι πριν 2 χρόνια περίπου βρέθηκα εδώ να υπηρετώ εδώ την Παναγία. Είμαστε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, είναι η εκκλησία μας αφιερωμένη. Και έτσι οδήγησε η Παναγία τα βήματά μου από το Ηράκλειο της Κρήτης στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Να φανταστώ ότι εκεί η εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου φιλοξενεί, δέχεται καθημερινά και Έλληνες. Και δεν ξέρω ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε από τους Έλληνες εκεί, τους ομογενείς, είτε φοιτητές οι οποίοι ενδεχομένως να βρίσκονται στην Ουτρέχτη. Ξέρετε, η εκκλησία στην Ουτρέχτη είναι ένας ενωτικός σύνδεσμος εκτός από εκκλησία, εκτός από λατρευτική πράξη.
Είναι μια ένωση μεταξύ των Ελλήνων, διότι εδώ στην Ουτρέχτη δεν υπάρχει κάποιος σύλλογος Ελλήνων ή κάτι. Το μόνο που θυμίζει την Ελλάδα είναι η εκκλησία και ένα ελληνικό σχολείο. Οπότε εκτός από τη λατρευτική, ας πούμε, πράξη και το λατρευτικό καθήκον που ο καθένας κάνει, έρχεται στην εκκλησία για να συναντήσει και τους ομογενείς, να μιλήσει τη γλώσσα του, να πιούμε μετά καφέ όλοι μαζί, όσο το δυνατόν αυτό γίνεται, και να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον. Και έτσι η εκκλησία είναι ένας σύνδεσμος, όχι μόνο λατρευτικός, αλλά και για να μιλήσει κανείς τη γλώσσα του, να συναντήσει τους συντοπίτες του. Έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές. Πολλοί από αυτούς εκκλησιάζονται. Γενικά η Ουτρέχτη φιλοξενεί περίπου στις 5.000 Έλληνες. Και ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι από αυτούς έρχονται στην εκκλησία, εκκλησιάζονται. Δόξα τω Θεώ. Μάλιστα. Φαντάζομαι κάνετε έτσι και κάποιες εκδηλώσεις ή βρίσκεστε όλοι οι Έλληνες έτσι βέβαια, μαζί τώρα, να αναθερμάνετε και το κλίμα. 11 του μήνα, ημέρα Σάββατο, ναι. Έχουμε την κοπή της Βασιλόπιτας, την πρωτοχρονιά της γιορτή μας. Μπράβο. Που θα βρεθούμε εκεί κάμποσοι Έλληνες, θα φάμε μαζί, θα χορέψουμε, θα πιούμε ένα ποτήρι κρασί και θα περάσουμε ωραία. Δεν μου λέτε κάτι, τον καθαγιασμό των υδάτων τον καθιερώσατε εσείς πέρυσι ή κάνω λάθος? Σωστά. Εσείς, ήταν η πρώτη χρονιά πέρυσι που έγινε νομίζω σε ολόκληρη την Ολλανδία ο καθαγιασμός των υδάτων. Εγώ μεγάλωσα σε μια ιερατική οικογένεια, είμαι γόνος ιερέως του πατρός Κωνσταντίνου που υπηρετεί στο Ηράκλειο, στον Άγιο Κωνσταντίνο, και θυμάμαι από μικρό παιδί να κατεβαίνω μαζί με τον πατέρα μου στο λιμάνι και να πετάει ο Αρχιεπίσκοπος το Σταυρό στο λιμάνι και να γίνει το καθαγιασμός των υδάτων. Και σκέφτηκα ότι είναι αδύνατον να ζούμε στην Ολλανδία, που είναι μια χώρα που έχει τόσα ποτάμια, τόσα κανάλια, και να μην κάνουμε κι εμείς τον καθαγιασμό των υδάτων. Και έτσι πέρυσι, πρώτη χρονιά, πήγαμε εδώ δίπλα, είναι στα 500 μέτρα σχεδόν ένα ποτάμι, ένα κανάλι, κοντά στο ναό. Μπράβο. Πήραμε την έγκριση από το Δήμο και έτσι οι άνθρωποι χαίρονται. Αισθάνονται ότι γυρίζουν πίσω, όπως οι μνήμες αυτές, οι φωτογραφίες που είπατε προηγουμένως στα Χανιά, σας φέρνουν μνήμες παιδικές. Έτσι και εδώ στους ομογενείς αυτές οι μνήμες είναι ισχυρότερες. Γιατί όταν κανείς είναι έξω από την Ελλάδα, είναι έξω από την πατρίδα του, αυτές οι μνήμες είναι πιο δυνατές. Και εμείς προσπαθούμε να ξυπνήσουμε και αυτές τις μνήμες στους ανθρώπους, αλλά όπως είπα προηγουμένως, όχι μόνο να ξυπνήσουμε τις μνήμες στους μεγαλύτερους, αλλά να μάθουμε και στους νεοτέρους. Μπράβο, μπράβο. Θέλουμε να σας δώσουμε τα εύσημα. Τι να πούμε, γιατί ξεκινήσατε κάτι μοναδικό τους τελευταίους μήνες από πέρυσι, αναθέρμανση έτσι και της θρησκευτικότητας και στο κομμάτι των τελετών που αφορούν την χριστιανοσύνη και την ορθοδοξία μας. Μπράβο σας, θέλουμε να σας πούμε συγχαρητήρια. Και βεβαίως χαίρομαι γιατί έμαθα ότι πολλοί άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί δίπλα σας συγκινήθηκαν, κάποιοι έβαλαν και τα κλάματα, γιατί αλήθεια, δεν πίστευαν ότι αναβίωνε η τελετή του καθαγιασμού των υδάτων στην Ουτρέχτη, στην Ολλανδία. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, στο τέλος όλοι μαζί ψάλλουμε το Ενιορδάνη και οι άνθρωποι έτσι συγκινημένοι το έψαλαν. Μάλιστα. Πολλοί από τους γυρεότερους συγκινήθηκαν περισσότερο. Δόξα τω Θεώ.